τα μέτρα που ετοιμάζεται, ερωτηματικό, να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία με αφορμή την τουρκική προκλητικότητα στην Κύπρο. Να τον καλωσορίσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, γεια σας. Καλημέρα από την Αθήνα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ότι ετοιμάζεται μια λεπτομερής καταγραφή όσων συμβαίνουν από τις 20 Ιουλίου εδώ στην Κύπρο, με επίκεντρο βεβαίως το Βαρώσι, την περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου του και τις τουρκικές μεθοδεύσεις. Είναι μια έκθεση που ετοιμάζει η Κομισιόν και φαίνεται να είναι αρκετά λεπτομερής και αρκετά, θα λέγαμε, να κατακεραυνώνει. Δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς την Τουρκία για τις μεθοδεύσεις. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Σε επίπεδο εκθέσεων και λόγων πηγαίνουμε καλά. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα στην Ευρώπη είναι όταν φτάνουμε στο διατάφτα, όταν δηλαδή πρέπει να ληφθούν μέτρα. Γιατί δείτε, και για τις παρανομίες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ τα τελευταία χρόνια, φτάσαμε να έχουμε κυρώσεις σε δύο μεσαία στελέχη της κρατικής εταιρείας πετρελοειδών της Τουρκίας, ένα κύριο Χασάν, Αλή, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, οι οποίοι ήταν άνευ ουσίας. Δυστυχώς η Ευρώπη, λόγω των ισχυρών διμερών σχέσεων κάποιων κρατών μελών, κυρίως Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Μάλτας, δεν έχει ορθώσει το ανάστημα που πρέπει στις προκλήσεις της ιστορίας. Είναι ντροπή για την Ευρώπη να γίνονται αυτά που γίνονται στα Βαρώσια και να εξαντλείται σε συζητήσεις επί συζητήσεων, σε κυρώσεις ουσιαστικές που ποτέ δεν έρχονται και σε κείμενα επικειμένων. Πρέπει κάποια στιγμή η Ευρώπη ως οικονομικός γίγαντας της περιοχής να δράσει και ως γεωπολιτικός παίχτης της περιοχής. Τι είναι αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε, που ακόμα και σε αυτή τη χρονική συγκυρία εμποδίζει την Ευρώπη από το να πάρει μέτρα? Και όταν λέμε μέτρα, άλλοι το μεταφράζουν σε κυρώσεις, θεωρώντας ότι οι σοβαρές κυρώσεις είναι αυτές που θα πιέσουν την Τουρκία, και άλλοι σε κάποιες άλλες διπλωματικές ενέργειες. Πολλοί κάνουν λόγο και για διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Να το πούμε ως εξής. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να περιορίσει την Τουρκία, θα μπορούσε. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει βούληση. Ας σας πω έναν τρόπο. Η Τουρκία, για παράδειγμα, για να έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά, θα πρέπει να εξυγχρονίσει το περιβατολογικό προφίλ των επιχειρήσεών της. Διαφορετικά, τα προϊόντα της σύντομα δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Για το λόγο αυτό, η Ευρώπη δανειοδοτεί με δις τις επιχειρήσεις αλλά και το τουρκικό κράτος. Θα μπορούσε να κλείσει αυτή την κάνουλα. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Τρόποι υπάρχουν πολλοί. Δεν υπάρχει βούληση. Και γιατί δεν υπάρχει βούληση? Ναι. Διότι κάποια κράτη-μέλη έχουν ισχυρές σχέσεις. Δείτε για παράδειγμα τη Γερμανία. Οι οικονομικές σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας αγγίζουν, ξεπερνούν κάποια χρόνια τα 40 δις ετησίως. 3 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες τουρκικής καταγωγής ζουν και ψηφίζουν στη Γερμανία. Τουρκικές τράπεζες έχουν μεγάλη έκθεση σε χρηματοδοτήσεις από την Ισπανία και την Ιταλία. Οι Ισπανοί εξάγουν όπλα στην Τουρκία. Η Μάλτα φλερτάρει με την Τουρκία για να έχει ωφέλη στην οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών στη Μεσόγειο. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποια κράτη-μέλη προτάσσουν τα εθνικά τους συμφέροντα έναντι του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Υπάρχει όμως κλειδί που ξεκλειδώνει αυτά τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα δεν είναι τώρα που προκύψανε, είναι διαχρονικά και είναι πράγματα που τα έχουμε συζητήσει μαζί και πολλές φορές. Είναι πράγματα που τα γνωρίζουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Είναι όμως κάτι που μπορεί να ξεκλειδώσει αυτή τη δύσκολη εξίσωση? Γιατί είναι όντως μια δύσκολη εξίσωση. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ελπίδα, επειδή διαμορφώνονται πια στον πλανήτη, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ψυχρού πολέμου. Έγινε το όκους. Οι Αμερικανοί και Αγγλοσάξονες έχουν δημιουργήσει έναν πόλο. Ένας πόλος είναι ο Ρωσικός, ένας άλλος πόλος είναι ο πόλος της Κίνας. Άρα η Ευρώπη, αν δεν αποτελέσει έναν πόλο μόνη της, θα διαλυθεί. Όπως διαλύθηκε στην ουσία σε δύο προηγούμενους παγκοσμίους πολέμους, διαιρέθηκε. Οι Γάλλοι το έχουν καταλάβει αυτό. Έχοντας και αρκετά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, το έχουν καταλάβει και έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι επίσης να περιορίσουν την επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή. Φοβάμαι όμως ότι οι Γερμανοί κυρίως βλέπουν ακόμα τα πράγματα κοντόφθαλμα. Η ελπίδα είναι ότι εάν προχωρήσουμε σε έναν κόσμο πόλεων, όπως είχαμε πριν την πτώση του τείχους του Βερολίνου, τότε πιθανά η Ευρώπη να ξυπνήσει και να αναγκαστεί να αντιδράσει πια ενιαία στους εξωτερικούς κινδύνους. Υπάρχει περιστατικό που θεωρείτε ότι μπορεί να αποτελέσει αυτό το ξύπνημα για την Ευρώπη?
Κοιτάξτε, έχουμε περιστασιακά ξυπνήματα. Δείτε, για παράδειγμα, και πέρσι αντέδρασε η Ευρώπη στα γεγονότα του Εύρου. Ναι. Και αντέδρασε τώρα και στην κρίση μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας, όπου τα πολωνικά σύνορα, παρά τις δυσκολίες με την τοπική κυβέρνηση, γίνανε ευρωπαϊκά σύνορα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η απειλή θα πρέπει να... Η απειλή σήμερα, υπάρχει αυτή η αντίδραση, γιατί η απειλή αφορά το σύνολο του μπλοκ. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει η ίδια ευαισθησία όταν μία απειλή αφορά ένα κράτος μέλος ή δύο κρατημέλη περιφερειακά, όπως η Κύπρος, η Ελλάδα και η Κύπρος. Και φοβάμαι ότι μέσα σε όλα η Τουρκία κάνει ό,τι κάνει στα βαρόσκια και για να δημιουργήσει τελεσμένα και γιατί βέβαια βλέπει το βόρειο μέρος του νησιού ως επέκταση της Τουρκίας, αλλά πιστεύω και για να δημιουργήσει κλονισμούς στις σχέσεις Ευρώπης με Κύπρο, αλλά και στις σχέσεις Ελλάδας με Κύπρο. Αυτό εμείς δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Ναι. Θεωρείτε ότι η Ευρώπη πηγαίνει συνεχώς, πετάει συνεχώς την μπάλα μπροστά στο ζήτημα των κυρώσεων και της αποφασιστικής κίνησης απέναντι στην Τουρκία? Αυτό το από σύνοδο κορυφής σε σύνοδο κορυφής πάει καιρό. Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις από τη μια ή από την άλλη πλευρά. Μένουμε στην γκρίζα ζώνη δηλαδή και στις καθυστερήσεις πάρα πολύ καιρό. Και αυτό δίνει την δυνατότητα και στην Τουρκία να παίξει το παιχνίδι της και σε άλλους έτσι να κάνουν το δικό τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια χώρα, τη Λευκορωσία, που για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το 2004 και μετά η Ευρώπη έχει πάρει πολύ ουσιαστικά μέτρα, πολύ ουσιαστικές κυρώσεις. Ναι. Και έχουμε μια χώρα παραβάτη του διεθνούς δικαίου, η οποία, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχει ποινικό μητρό πια η Τουρκία στο διεθνές δίκαιο, να παρενοχλεί δύο κρατημέλη, την Ελλάδα και την Κύπρο, να παρενοχλεί αποκλειστικές οικονομικές ζώνες οριοθετημένες, ευρωπαϊκές, και παρόλα αυτά η Ευρώπη ουσιαστικά να σφυρίζει αδιάφορα. Ναι. Τα μέτρα και οι κυρώσεις που λαμβάνονται κατά της Λευκορωσίας πιάνουν τόπο όμως? Προσέξτε να δείτε. Αποδίδουν δηλαδή στην ευρωπαϊκή πολιτική τα αναμενόμενα? Αποδίδουν από ποια άποψη? Ότι η Λευκορωσία αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να απειλήσει την Ευρώπη. Mm-hmm. Ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν την απειλεί. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά. Ναι. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή Λευκορώσοι δεν μπορούν να πάνε να προκαλέσουν πρόβλημα σε κάποια ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Ενώ οι Τούρκοι παρενοχλούν την Κυπριακή Δημοκρατία στην αποκλειστική οικονομική τη ζώνη. Πάνε σε ένα ανεξάρτητο κράτος όπως η Κύπρος και κάνουν βάση drones. Προσπαθούν να κάνουν και άλλες βάσεις στο βόρειο κομμάτι, στο κατεχόμενο κομμάτι του νησιού. Πάντως η έκθεση που ετοιμάζεται και το έγγραφο που ετοιμάζεται επισημαίνει ότι η Τουρκία αξιοποιεί μια υβριδική προσέγγιση στα κατεχόμενα, συνδυάζοντας μια σειρά εργαλείων για τον καλύτερο έλεγχο της τουρκοκυπριακής κοινότητας σε διοικητικό επίπεδο, στην παιδεία, στην οικονομία, σε στρατιωτικό επίπεδο, στην κοινωνία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η Τουρκία επιχειρείται, όπως διαβάζουμε, να χρησιμοποιήσει την παραπληροφόρηση και την δημογραφία και το στρατιωτικό παράγοντα, αλλά και το μεταναστευτικό για να αποσταθεροποιήσει τις πολιτικές της Λευκωσίας. Είναι νομίζω πλέον ξεκάθαρη αυτή η έκθεση, αν τελικά ψηφιστεί υπό αυτή τη μορφή της, για το τι εικόνα έχει η Ευρώπη για την κατάσταση στην Κύπρο. Ναι, μα υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών δεν γνωρίζουν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο? Δεν έχω καμία αμφιβολία. Αυτά που λέμε εμείς εδώ σε μια τηλεοπτική εκπομπή δεν τα γνωρίζει η καγκελαρία της Γερμανίας, δεν τα γνωρίζουν στην Ισπανία ή δεν τα γνωρίζει η ιταλική κυβέρνηση. Αυτά είναι γνωστά. Δεν περιμέναν ένα έγγραφο του Μπορέλ για να καταλάβουν τι γίνεται. Εντάξει, μπορεί να είδαν κάποια πράγματα σε λεπτομέρειές τους, αλλά η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας είναι γνωστή. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη δεν αντιδράει ουσιαστικά στην παραβατική αυτή συμπεριφορά. Η αλλαγή στην ηγεσία της Γερμανίας, γιατί κάναμε πολύ λόγο τότε όταν έγιναν οι γερμανικές εκλογές και έφυγε η Μέρκελ και το κόμμα της βεβαίως από την κυβέρνηση και από τα πράγματα, ότι ενδεχομένως να ακολουθεί το μια διαφορετική στρατηγική όσον αφορά στην Τουρκία, αλλά και στις σχέσεις των ευρωπαϊκών κρατών μελών. Θα δούμε αλλαγή, θεωρείτε εσείς? Εγώ εκτιμώ ότι η γερμανική πολιτική έναντι της Τουρκίας δεν ήταν αποτέλεσμα της προσωπικότητας της κυρίας Μέρκελ, ήταν αποτέλεσμα των γερμανικών πολιτικών, των γερμανικών συμφερόντων. Και τα συμφέροντα αυτά παραμένουν, παρά το ότι η κυρία Μέρκελ δεν θα είναι σύντομα στο πιδάλιο της καγκελαρίας. Άρα δεν περιμένω να γίνουν μεγάλες αλλαγές επί του παρόντος στη γερμανική εξωτερική πολιτική όσο αφορά την Τουρκία.
Οι Γερμανοί θα προσπαθήσουν να ισορροπούν τα πράγματα. Θα προσπαθούν πολύ πιθανά, για να μην βρεθούν σε σύγκρουση οικονομική με την Τουρκία, να ρίχνουν τους τόνους και να κρατούν τα πράγματα παγωμένα. Αλλά εδώ, ξέρετε κάτι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Πόροι που μπορούν να αξιοποιηθούν να μείνουν τελικά ανεκμετάλλευτοι για την Ελλάδα και την Κύπρο. Τι εννοείτε με αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε? Ας σας πω το εξής. Πιθανολογούμε ότι υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου στο Αιγαίο. Ναι. Χάσαμε 40 χρόνια, αυτά τα κοιτάσματα πια δεν είναι αξιοποιήσιμα. Αν δεν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τώρα τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου, μετά από λίγα χρόνια θα είναι μη αξιοποιήσιμα. Λέτε ότι δεν είναι αξιοποιήσιμα, για ποιο λόγο όμως? Επειδή παρέρχεται το ορυκτό καύσιμο. Θα δει πια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν δηλαδή έχουμε, αν θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, και η Κύπρος, ανενόχλητη, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε τον EastMed, ή θα μπορέσουμε ανενόχλητες οι ξένες εταιρείες στο οικόπεδο 6 της Κυπριακή ΑΟΣ να προχωρήσουν έρευνες και γεωτρήσεις, έχουμε λάθος εκτίμηση. Θα είμαστε μονίμως σε μια συγκρουσιακή κατάσταση με την Τουρκία και σε μια ευρωπαϊκή παρέμβαση του κατευνασμού και της μη εξέλιξης των σχεδίων. Αυτός είναι ο φόβος ο δικός μου. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Ελπίζω να κάνω λάθος. Ελπίζουμε όλοι να κάνουμε λάθος, αλλά νομίζω ότι αυτές οι μεθοδεύσεις επιβεβαιώνουν. Δεν θα έχω κανένα θέμα να διαψευστώ. Αντίθετα, θα είναι χαρά μου στην περίπτωση. Αν διαψευστείτε, θα σας καλέσουμε να τους ξανασυζητήσουμε υπό άλλες καλύτερες συνθήκες. Να είστε καλά, κύριε Δεσποτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μιλήσαμε για τη Λευκορωσία. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στα σύνορα.